Δηλαδή να έχει συγκράτεια όχι μόνο στο φαγητό, αλλά και στο νερό. Οι Άγιοι Πατέρες νήστευαν και το νερό. Και οι σύγχρονοι πατέρες, αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, εγκρατευόταν και το νερό, όχι μόνο το φαγητό. Έτσι, η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή. Πάρα πολύ. Για να βαθύνει η προσευχή στον άνθρωπο και να γίνει καρδιακή. Και η προσευχή είναι που αγάπη, ανάβει το Θείο έρωτα. Την αγάπη στο Θεό. Και όσο εσύ αγαπάς τον Θεό, τόσο αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος για τον εαυτό του. Δεν λέει εγώ, λέει ο μαθητής ονειγάπη ο Ιησούς. Ο μαθητής που αγαπούσε ο Ιησούς, λέει για τον εαυτό του. Γιατί το λέει, δεν τους αγαπούσε όλους τους Αποστόλους, ο Κύριος, όλους αγαπούσε. Αλλά γιατί ο ίδιος αγαπούσε πολύ τον Κύριο και το αισθανόταν. Στο μέτρο που αγαπάμε, αισθανόμαστε την αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του είναι άπειρη. Εμείς πόσο τον αγαπάμε. Όσο τον αγαπάμε, ο Θεός σου δίνει να καταλάβεις πόσο σε αγαπάει και αυτός. Αυτό λέει λοιπόν ο Βασιάκ. Αν κάνεις μια θυσία δηλαδή, κόψεις λίγο και από το νερό σου, κόψεις και λίγο από το φαγητό σου, κόψεις και λίγο από τον ύπνο σου. Έτσι, αυτό είναι μια θυσία για τον Χριστό. Θα σου ανάψει μέσα σου αυτή η αγάπη προς τον Θεό. Γιατί θα ανάψει μέσα σου η προσευχή, η οποία θα σου ανάψει το Θείο έρωτα και θα αισθανθείς πόσο σε αγαπάει ο Θεός. Και μετά γίνεται μια ανατροφοδότηση. Όσο εσύ αγαπάς, τόσο αισθάνεσαι την αγάπη. Όσο αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, τόσο συγκινείσαι και φιλοτιμείσαι να κάνεις και άλλες θυσίες για τον Χριστό. Και έτσι το ένα τρέφει το άλλο.